Κύριε Θωμαίδη, σας ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο χώρο σας. Είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε την ιστορική αναδρομή του ηνιοποιείου σας. Σας καλωσορίζω στο ηνιοποιείο της οικογένειας Θωμαίδη. Είναι το ηνιοποιείο τρεις γενιές. Εγώ είμαι η δεύτερη γενιά, είμαι ο Θωμαίδης Αναστάσιος, ο οποίος αυτή τη στιγμή, κατά κάποιο τρόπο, βρίσκεται περισσότερο χρόνο εδώ πέρα. Περισσότερος κόσμος θα συναντήσει εμένα και την ηνιολόγο που έχουμε εδώ, το οποίο σας παρουσιάζω, είναι η Γεωργία Παπαδοπούλου. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η όλη διαδικασία, έρχονται τα σταφύλια, πατιούνται, παίρνουμε το πρώτο γλεύκος, τον πρόρογο που λέμε εμείς, και αποθηκεύεται σε μία δεξαμενή και μετά πατιέται η υπόλοιπη ποσότητα και παίρνουμε την υπόλοιπη ποσότητα του γλεύκους έτσι ώστε να έχουμε πάρει σχεδόν το 100%. Έχει σπουδάσει ηνολογία και βρίσκεται εδώ όπου υλοποιεί το πρόγραμμα της ηνοποίησης, συνεργασία με έναν από τους καλύτερους ηνολόγους στην Ελλάδα, τον κύριο Μαρίνο του Βασίλη, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Το ηνοποιείο της οικογένειας Θωμαίδη. Το ηνοποιείο της οικογένειας Θωμαίδη συνδέεται άμεσα με μια ποικιλία που υπάρχει εδώ, η ποικιλία αμάση στην καθημερινή γλώσσα ή αλλιώς όψιμο ειδέσεις στα βιβλία. Αμάση που είναι τοπική ποικιλία, είπαμε, έχει πιστοποιηθεί ως προστατευόμενη, ως ποιε, όχι ακόμα, ένδειξη. Όχι. Έχει προϋποθέσεις για έχει, να... είναι φυσικά. Αυτό. Το μπουκάλι περνάει από εδώ, εδώ μπαίνει το καψίλιο και εδώ μπαίνει η ετικέτα και καταλήγουμε στο τελικό προϊόν. Εμείς είμαστε ένα ηνοποιείο το οποίο ξεκινήσαμε το 2005. Εδώ δεν έχουμε τα αρώματα του ξύλου και έχουμε καθαρό φρούτο, δηλαδή βλέπουμε μόνο την ποικιλία, ενώ στο βαρέλι βλέπουμε και αυτό το καβουρδισμένο, το άρωμα βανίλιας. Το κυτρινό χρυσό χρώμα, φαντάζομαι. Εδώ σε αυτό το μηχάνημα ουσιαστικά είναι ένας εξαπνιστής, όπως βράζουμε τσίπουρο. Thank you.
από την καλή παιδιάδα, συνήθως τα περισσότερα μας κρασιά επιλέγουμε να τα εμφιαλώσουμε όταν είναι έτοιμα. Εδώ είναι η νουβέλα που δοκιμάσαμε, εδώ είναι η καλή παιδιάδα, το σαρτονέ μας, το ροζέ το ξινόμαυρο, η σουφραζέτα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Παράλληλα το project με τίτλο «Καλά κρασιά» και τις επισκέψεις των ηνοποιείων στην περιοχή της Αλμοπίας, βρήκαμε την ευκαιρία στα πλαίσια του μαθήματος σχετικά με τον αισθητικό γραμματισμό να ασχοληθούμε με τη δημιουργία και τον σχεδιασμό ετικετών που προορίζονταν για φιάλες κρασιών. Αλλά δεν μείναμε μόνο στις ετικέτες. Γνωρίσαμε μια πολύ σπάνια τεχνική ζωγραφική στην εγκαυστική, προερχόμενη από την αρχαία Ελλάδα. Η ιστορία της χάνεται μέσα στους αιώνες. Πρόκειται για ζωγραφική η οποία υλοποιείται με τη χρήση θερμασμένου χρωματιστού κεριού. Με τη τεχνική της εγκαυστικής ζωγραφικής δημιουργήσαμε μία ομαδική εργασία στην τάξη όπου δουλέψανε όλοι οι μαθητές και το χαρήκαμε πολύ. Γνωρίσαμε όλη τη διαδικασία από την παλαίωση του ξύλου, το κέρωμα μέχρι τη ζωγραφική με θέμα τι άλλο τα κρασιά. Καλά κρασιά λοιπόν! Καλησπέρα σας, είμαστε στο Ηνοποιείο Κονάκοβλου, στην Πιπεριά Ριβέας. Ονομάζομαι Κονάκοβλου Ιωάννης, είμαι ηνολόγος εδώ της επιχείρησης, αυτό έχω σπουδάσει. Ταυτόχρονα είμαι και ο ιδιοκτήτης και ο ιδρυτής της επιχείρησης. Το Ηνοποιείο ξεκίνησε να παράγει κρασί εδώ και 14 χρόνια, ωστόσο επίσημα έγινε η έναρξή του και προχωρήσαμε στην παραγωγή εμφιαλωμένου προϊόντος πριν από 4 χρόνια. Έχει δρόμο ακόμα πολύ. Έχει δροσιά. Είναι ο χώρος όπου αμέσως μετά την εμφιάλωση του προϊόντος, εμφιάλωση εννοούμε την είσοδο του φελού, έτσι. Αμέσως μετά την είσοδο του φελού, σε αυτό το χώρο οδηγούνται οι φιάλες. Τι θερμοκρασία έχετε εδώ? Εδώ έχω σταθερά 17. Πολύ ωραία θερμοκρασία. Τώρα έχω air-condition. Τέλεια. Ωστόσο είμαστε ολιακά air-condition. Το ξύλο είναι μονωμένο από παντού. Μόνο στο πάτωμα δεν έχω βάλει μόνος. Εδώ είναι το πιεστήριο. Παλιό. Ναι. Αυτό είχα αναγκαστικά, με αυτό είχα ξεκινήσει. Όπως πατάμε τα σταφύλια με το πρώτο μηχάνημα των οξύδων που σας έδειξα, οδηγούνται απευθείας εδώ μέσα με την αντλία, με το λάστιχο και γεμίζει εδώ πέρα μέσα μέχρι πάνω με σπασμένες φλούδες. Γέμισε, τώρα είναι μουσείο. Και το χυμό τους που τρέχει και τι έσπασα.